Σήμερα δίνουμε τη δική μας μαχητική απάντηση στο νέο χτύπημα που φέρνει η κυβέρνηση στην κοινωνική ασφάλιση. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι αποδεικνύεται πως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Γιατί ακούσαμε πολλά για το νομοσχέδιο που θα έρθει, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι θα αυξήσει τις συντάξεις και τις παροχές. Αλλά η πραγματικότητα είναι εδώ. Και η πραγματικότητα λέει ότι αυτός ο νόμος έρχεται να θωρακίσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έρχεται να ενσωματώσει όλες τις αντεργατικές αντιασφαλιστικές επιλογές των προηγούμενων χρόνων. Και εδώ να πούμε ότι και στο δικό μας τον κλάδο, στο χαρτί και στον τύπο, είδαμε χιλιάδες εργαζόμενους να βγαίνουν έξω από τα βαρέα και ανθυγινά, να δουλεύουν μέσα σε διαλύτες, σε μελάνια, σε σκόνη, χωρίς να υπάγονται στα βαρέα και ανθυγινά. Είδαμε εργαζόμενους να περιμένουν να πάρουν το επίδομα ασθενείας για κάποιες μέρες που έτυχε να είναι άρρωστοι ένα και ενάμιση χρόνο, και αυτό να δίνεται μετά από την παρέμβαση και την κινητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων. Αυτή είναι η προοπτική που μας ετοιμάζουν. Θέλουν τους επιχειρηματικούς ομίλους να βγουν έξω από την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Το ίδιο και για το κράτος. Θέλουν αποκλειστικά το κράτος στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η προοπτική για την κοινωνική ασφάλιση. Και βέβαια είδαμε και χαρακτηριστικά με το σκέτς πριν από λίγο το ρόλο που παίζει ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Όλοι αυτοί που έτρεξαν να υπηρετήσουν την κυβέρνηση αλλά και τους επιχειρηματικούς ομίλους και να ρίξουν στο τραπέζι τα επαγγελματικά ταμεία. Τι θέλουν δηλαδή? Θέλουν επί της ουσίας τις επικουρικές συντάξεις σε πρώτη φάση να περάσουν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να παίζονται, να τζογάρονται τα δικά μας χρήματα, ο ιδρώτας μας, για να αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη και στον κλάδο μας έχουμε αρχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων. Με συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις, έχουμε ενημερώσει για αυτό που έρχεται, για την ανάγκη να σηκώσουμε ένα τείχος αντίστασης. Και είμαστε σίγουροι, συνάδελφοι, ότι το επόμενο διάστημα θα εξελιχθούν αγώνες που θα φέρουν την κυβέρνηση και αυτούς που υπηρετεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Συνεχίζουμε τον αγώνα αποφασισμένοι και είναι σίγουρα πως εμείς θα είμαστε οι νικητές.